Μάχη σε 6 περιφέρειες. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επικρατήσει μόνο σε μία. Είδαμε πολλές ανατροπές, επικράτησε από τους γαλάζιους αντάρτες. Πάμε να δούμε όμως τις κάρτες για να δούμε ακριβώς τα ποσοστά που καταγράφηκαν. Αρχικά στην Θεσσαλία. Ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, βλέπουμε ότι ιτήθηκε από τον Δημήτριο Κουρέτα, ο οποίος είναι ο υποψήφιος που είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Κέρδισε με 59,7% έναντι του Κωνσταντίνου Αγοραστού με 40,3%. Στη συνέχεια, στην περιφέρεια Πελοποννήσου επικράτησε εκεί η Νέα Δημοκρατία, η μοναδική περιφέρεια που είχαμε επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, που κατάφερε να αναδειχθεί η νικήτρια στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου. Ο Δημήτριος Πτωχός με 52,8% επικράτησε, εναντί του Πέτρου Τατούλη με 47,2%. Θέλω να προσέξετε και πάνω δεξιά το ποσοστό της συμμετοχής, που είναι μόνο 33%. Να θυμίσουμε ότι είχαμε ρεκόρ αποχής στις εν λόγω εκλογές. Και να περάσουμε και στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, όπου ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης κέρδισε με 54,7%, τον Αλκιδιάδη Στεφανή, και εκεί το ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ μικρό, στο 35,2%. Περίπου 7 στους 10 δεν πήγανε να ψηφίσουν. Στη Δυτική Μακεδονία τώρα να περάσουμε, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Γιώργος Κασαπίδης, που είχε στηριχθεί επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία, ιτήθηκε με ποσοστό 43,2 έναντι του Αμανατίδη Γεωργίου με ποσοστό 56,8%. Και να περάσουμε και στα Ιόνια νησιά, όπου δεν τα κατάφερε. Η κυρία Ρόδη Κράτσα πήρε ένα ποσοστό 34,6%, ενώ ο Ιωάννης Τρεπεκλής πήρε το ποσοστό 65,4%. Βλέπετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, 30 μονάδων. Τέλος, έχουμε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ο αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, κέρδισε με ποσοστό 50,9%, έναντι του Χρήστου Μέτιου με 49,1%. Βλέπετε μάχη σταυρό-σταυρό μέχρι πολύ αργά το βράδυ, είναι πολύ κοντά τα ποσοστά τους. Και αυτές ήταν οι περιφέρειες. Να περάσουμε, αν θέλετε, να δούμε και τον Δήμο Αθηναίων, όπου νέος δήμαρχος της πρωτεύουσας αναδείχθηκε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος επικράτησε με ποσοστό 56%, κάνοντας την ανατροπή. Ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Κώστας Μπακογιάννης, πήρε το ποσοστό 44%. Και στην Θεσσαλονίκη, ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Στέλιος Αγγελούδης με το συντριπτικό ποσοστό του 67,33%, έναντι του Κωνσταντίνου Ζέρβα με ποσοστό 32,67%. Νομίζω ότι από αυτά που παιδιά, ότι το μεγαλύτερο σοκ ήταν αλήθεια ο Δήμος Αθηναίων και προς